εκπληκτικό μηχανάκι Τζάνκο Πεζό του Θεοχαράκη του Μήλου, με τα δύο κράνη και με την τσάντα και με το αντικλεπτικό, παιδιά, είναι ένα εκπληκτικό μηχανάκι 125 κυβικών, πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ εύκριστο για την κίνηση, ό,τι καλύτερο. Εάν δεν το θέλετε για σας, πάρτε το, κερδίστε το και χαρίστε το. Τι άλλο να πούμε. Και θα έχετε το πιο κομψό μηχανάκι της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, ή απόψε το κερδίσετε. 14,550, 3.400 ευρώ. Σήμερα μία παρτέτα το γίνεται δικό σας. Καλημέρα από την κουζίνα μας. Καλημέρα, Αρχιρούλα μου, που μου έλειψες πολύ. Καλώς όρισες και περαστικά, ομορφούλα μου. Αυτό μυρίζει, δεν παίζεται. Πω, ρε Αρχιρό, αυτό δεν παίζεται. Τι ωραίο. Εύκολο, οικονομικό, απλό και πάνω απ' όλα πεντανόστιμο. Έχει κλειστεί. Μέχρι και οι φτερούγες έχουν κλειστεί από τα παιδιά. Είναι λεμονάκι. Είναι υπέροχο, έχει αρώματα λεμονιού. Έχει αρώματα λεμόνι και λεμονάκι. Έτσι, μπράβο, τέλεινο. Ορεινό κοτόπουλο για σήμερα, μαγειρεμένο με έναν πολύ απλό τρόπο. Αλλά είναι αυτά τα ωραία φαγητά που μπορείς να τα κάνεις και κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα στο σπίτι. Και είναι και οικονομικό. Το κοτόπουλο είναι πολύ οικονομική τροφή. Πατατούλες, θα πούμε, και τα υπόλοιπα φαγητό υλικά. Για κόψε λίγο να το δούμε από πάμε μέσα. Πάμε να βγάλουμε μπουκίτσα. Και οι πατάτες, γιατί είναι έτσι κομμένες. Είναι έτσι κομμένες γιατί έχουν ψηθεί σε λιγότερο χρόνο από το κοτόπουλο. Έκανε, και έχουν τραβήξει μέχρι μέσα, παιδιά. Έχουν ψηθεί στα ζουμιά του κοτόπουλου. Να σας πω ότι ένα πράγμα, μια τεχνική στη γαλλική κουζίνα, η πιο ωραία από όλες, ας πούμε, για την πατάτα, είναι να ψηθεί η πατάτα μέσα σε λίπος από πάπια. Εδώ έχει ψηθεί στο ζουμί του κοτόπουλου. Είναι πιο ελαφρύ ακόμα, αλλά πιο νόστιμο δεν παίζει. Δεν υπάρχει. Μπουταρά, τι θέλεις, αγάπη? Όχι, απλώς να, για να, να το βγάλουμε δούμε ένα κομματάκι. Να δουν οι φίλες μας πώς είναι από μέσα. Άκου απ' έξω. Κράτσα. Κράτσα. Τραγανό. Υπέροχο. Ω, πω, πω, σαν καστανάκι λιώνει. Κοίτα εδώ. Έχει λιώσει καστανάκι και η πετσούλα θεοτράγανη. Φανταστική. Πώς και το κοιτάξτε. Κάνει σούβλα. Ελάτε μέσα εδώ να δείτε. Θέλω να δείτε εδώ. Το κοτόπουλό μου, γι' αυτό έβαλα τα γάντια να σας δείξω κάτι. Το κοτόπουλό μου έχει τα υγρά του, είναι ζουμερό, δεν είναι ξερογκάγκανο, παιδιά. Έχει ψηθεί σωστά, τρέχουν τα ζουμάκια του απ' έξω. Είναι επειδή του τραγούδαγε μαζονάκι. Του τραγούδαγα μαζονάκι, αίμα είναι το αγόρι μου, είναι θεός. Δεν παίζεται. Λοιπόν, είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι αυτό που λέω. Βάλτε το στο τρελαίνο μου εδώ. Κάθε μέρα θέλω να το βάλει λοιπόν στην κουζίνα. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Βλέπεις, έχει ψηθεί σωστά, θεή μου. Έχει ψηθεί με τα ζουμάκια. Ανήκω σε μένα. Να δούμε και την πατατούλα. Λοιπόν, και οι πατάτες, παιδιά, ελάτε να δείτε, έχουν ψηθεί μέχρι μέσα με τα ζουμάκια του κοτόπουλου που κάθε τρεις και λίγο το περίχυνα. Δηλαδή κάθε τεταρτάκι του ρίχνα και λίγο από πάνω. Δοκίμασέ το, δοκίμασέ το, θεέ μου, είναι τέλειο. Δεν είναι τώρα θεϊκό τραγούδι αυτό, πείτε μου τώρα. Είναι θεϊκό το κοτόπουλο. Πείτε μου, είναι ό,τι πρέπει το κοτόπουλο. Το λατρεύω, παιδιά, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο του κομμάτι. Είναι ωραίο σου κουζελάκι. Αλλά και η πατάτα είναι ωραία σου. Και η πατάτα είναι θεϊκή όμως. Λοιπόν, είδες ωραίο που γίνεται. Πιστεύω ότι είναι από τα πιο απλά και τα πιο νόστιμα φαγητά. Λοιπόν, θέλετε, είδες τι ωραίο που γίνεται. Το κοτόπουλο λες και το κάνεις στα κάρβουνα. Ναι, Παναγία μου, γίνεται θεϊκό. Πάμε να γράψουμε τα υλικά μας, αγάπες. Έχουμε δωράκια σήμερα. Αν έχουμε, λέει. Έχουμε ωραία καλάθια με προϊόντα της Πίντος, με κοτόπουλα. Από εκεί, περάστε, παρακαλώ. Σνίτσερ, ολόκληρα, κοτομπουκιές, κοτόπιτες, ρολό κοτόπουλο, ό,τι θέλετε από την Πίρδο. Τα πάντα για το κοτόπουλο, τρία καλαθάκια θα δώσουμε. Ναι, τρία καλάθια. Ωραία. 2, 10, 60, 25, 6, 29, 6, 30, σε τρία σπίτια θα έρθουν αυτά τα ωραία καλάθια να φάτε από μας με πολύ πολύ αγάπη. Έτσι, να μας τέλεια, τέλεια. Γιατί τα κοτόπουλα Πίνδος, παιδιά, έχουμε πει πολλές φορές ότι τρέφονται σε ένα περιβάλλον, μεγαλώνουν σε εγώ ένα περιβάλλον ορεινό. Μπράβο. Λέει αυτά η Αρχιρούλα, σε ένα ορεινό τα προϊόντα. Τρέφονται με τις καλύτερες τροφές. Υπόκεινται σε όλους τους ελέγχους, γι' αυτό και η γεύση είναι αυθεντική και έχει τη γεύση του ορεινού κοτόπουλου. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Παιδιά, εύκολη είναι η συνταγή μας. Ένα ορεινό κοτόπουλο Πίνδος, έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ, το ελευθέρας βοσκής. Το παίρνω από εδώ, να το βάλω και όλο να το δουλέψω. Το ελευθέρας βοσκής. Δύο κουταλιές μείγμα βοτάνων, ό,τι θέλετε. Ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, ματζουράνα, ό,τι σας αρέσει. Ανθό σαλατιού, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μία σκελίδα σκόρδο πουλτοποιημένη ή αν έχετε λίγο αποξηραμένο σκόρδο, μπορείτε να κάνετε να βάλετε λίγο αποξηραμένο. Πρεζούλες, ένα λεμόνι μικρό,
Ένα κεφάλι σκόρδο, φέει του σου. Νιώθει σκόρδο στο φαγητό. Θα δει πώ είναι το κεφάλι μέσα. Τι γλύκα απίστευτη δίνει. Ένα κιλό φρέσκε πατάτε, νέα σοδειά πατάτε. Θέλω, θύμισε μου να πω μετά για τι νέα σοδειά πατάτε. Εντάξει. Ένα τέταρτο του φλιτζανιού ελαιόλαδο. Δύο κουταλιέ βούτυρο υπήρου λιωμένο. Και ανθό αλατιού. Όπω βλέπετε, είναι πολύ πολύ απλά τα υλικά μα. Σημασία έχει η καλή πρώτη ύλη. Έχω πάρει κοτοπουλάκι ελευθέρας βοσκής και θα δείτε ότι εδώ πάνω, παιδιά, στο κοτόπουλο που κρατάω, γράφει φάρμες εκτροφής. Τι σημαίνει αυτό που έχω το δαχτυλάκι μου πάνω? Ότι έχει ταυτότητα. Δηλαδή, αυτός που εκτρέφει το κοτοπουλάκι έχει ονοματεπώνυμο επάνω, ο κωδικός αυτός, εντάξει? Για να είμαστε σίγουροι τι τρώμε. Αργιούλα, είναι και διέτης αυτό το φαγητό. Είναι και διέτης. Μπορείς να βάλεις και λιγότερο λαδάκι. Δεν έχουμε βάλει και υπερβολικό λάδι, αλλά μπορούμε να βάλουμε και πιο λίγο άμα θέλουμε. Ή να κάνεις αυτό το ωραίο κοτόπουλο έτσι, με μια ωραία πλούσια σαλάτα. Ναι, παιδί μου, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Βέβαια. Μια χαρά. Δεν είναι στεγνό. Άμα... είναι πραγματικά στα έξω είναι τραγανιστό. Έτσι, τραγανίζει. Και, και μέσα ζουμερό. Ναι. Τέλειο. Λοιπόν, τι κάνω. Παίρνω το κοτοπουλάκι. Εμένα ποτέ δεν μου βγαίνει έξω. Δεν σου βγαίνει ποτέ. Θέλει... Κοίτα, όλα τα φαγητά φαίη μου. Θέλουν λίγο την προσοχή μας. Από ποια άποψη? Θέλει κάθε τεταρτάκι να το περιχύνεις. Με ένα κουταλάκι, με ένα πινελάκι ακόμα πιο εύκολα. Τσακ, 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 ένα άλυμα από πάνω. Για να ρουφάει ζουμάκι και να ψήνεται και να ρουφάει ζουμάκι. Το κάνεις κάθε τέταρτο. Γι' αυτό γίνεται τόσο νόστιμο. Ναι, το κάνω κάθε τεταρτάκι. Ένα ολόκληρο κοτόπουλο, πόση ώρα θέλει? Αυτό τώρα εδώ που είναι γύρω στο 1,5 κιλό, θέλει μια μισή ώρα. Στους 180, ας πούμε πως το ψήσα, έτσι. Να πρώτα να το γεμίσω, ναι. Ωραία. Πρώτα θα το γεμίσουμε και μετά θα πούμε πως το ψήσαμε. Τέλεια. Από σένα τι θέλω? Θέλω να μου βάλεις μέσα σε... Εδώ, εδώ, κάτσε γιατί έπιασε το κοτόπουλο τώρα. Σε ένα μπολάκι. Βάλε μου, ρε Θεή, λίγο λαδάκι. Βάλε μου λίγο λάδι εδώ. Μπράβο. Τι έγινε, Λεάννα? Ρίξε μου λίγο λάδι εδώ, έτσι. Τι λέει, Λεάννα? Είναι ωραία φαγητό το για το κυριακάτικο, για το πολύ καθημερινό σας, για όλες τις ώρες. Και τα παιδάκια όλοι το τρώνε το κοτόπουλο. Τρελαίνονται όλοι με το κοτόπουλο. Και όσο, όσο άμα σου είναι μείνει, ωραίο φτιαγμένο. Μπράβο. Όσο σου μείνει, το κάνεις μια ωραία κοτοσαλάτα. Δεν μένει ποτέ, παιδιά. Το ψητό κοτόπουλο δεν μένει ποτέ, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Και εσείς που πολλές φορές παραγγέλνετε κοτόπουλο απ' έξω από τη ρωτησερή, με τον ίδιο, δηλαδή έχει την ίδια συμπεριφορά. Απ' έξω τραγανό και μέσα ζουμερό. Γιατί η ρωτησερή είναι αυτό που γυρίζει. Εντάξει, και το ψήνει ωραία το κοτόπουλο. Έλα, Θεή μου, εδώ. Επειδή έχω πιάσει με το ένα χέρι το κοτόπουλο, γι' αυτό άνοιξέ μου το μόνο. Και ρίξε λίγα μου μέσα λίγη ριγανούλα εδώ, έτσι. Θέλω να βάλουμε. Εγώ. Πιπέρι, τρίψε μου πιπεράκι μπόλικο. Έτσι. Αλλά τα βάζει. Και λίγο αλατάκι, ναι, αλάτι ανθό αλατιού. Άμα θε, βάλε μου και λίγο λεμονοπίπερο, το σκόρδο που πήγε. Εδώ, εδώ μπροστά σου. Όχι, θέλω το. Τη σκόνη. Θα βάλει και μουστάρδα. Θέλω μια σταλίτσα σκόρδα σκόνη. Θα βάλω και μουστάρδα, άμα θέλω βάζω, άμα δεν θέλω δεν βάζω. Ας βάλουμε λίγο εδώ μουστάρδα. Ωραία. Και μπορούμε να... θα σας πω ένα κόλπο για τη μουστάρδα. Μην τη βάλεις ακόμα, μην τη βάλεις ακόμα, θα σου πω ένα κόλπο, γιατί θα μου χαλάσει το χρώμα του κοτόπουλου. Η θα βάλω λοιπόν γιατί? Και λίγο, θα μου το κάνει πιο σκούρο. Θα σας πω πώς θα, πότε θα το βάλετε τη μουστάρδα. Δεν χρειάζεται να τη βάλουμε από την αρχή να μας καεί. Λοιπόν, ανακατεύω πολύ καλά τα υλικά μου και θέλω και μέσα το κοτοπουλάκι και απ' έξω καλό άλυμα. Και καλό, αλλά το πιπέρωμα. Ναι, και θα το ανοίξουμε. Όχι, θα το βγάλω απλά αυτό εδώ. Εδώ, έτσι. Τάκ και τάκ. Και θα το ξανακλείσω με τον ίδιο τρόπο. Να ξέρετε, ένα κοτοπουλάκι που ψήνεται κλεισμένο κρατάει τα υγρά του μέσα και γίνεται πάντα πιο νόστιμο. Είναι καλό να ψήνεται κλεισμένο. Είναι, ναι, είναι πιο σωστό τα κοτόπουλα, είτε είναι γεμιστά, είτε είναι έτσι όπως θα το βάλουμε εμείς τώρα, να ψήνεται κλειστό. Γιατί κρατάει το σχήμα του πιο ωραίο. Είδες, ψήθηκε τόση ώρα και έχει κρατήσει το σχήμα του. Αυτό που θέλω τώρα, κάτσε να το βγάλω για να κάνουμε δουλίτσα. Έχω εδώ ένα λεμόνι. Θα γεμίσω το κοτόπουλο λάδι μου με τα μυρωδικά. Βάζω το λάδι με τα μυρωδικά μου. Μπορώ να βάλω και ό,τι άλλο μυρωδικό θέλω. Τα φρέσκα θα τα ρίξω από πάνω στο ταψί. Θα γεμίσω το κοτοπουλάκι μου μέσα με φετούλες από λεμόνι, παιδιά. Και γίνεται, παίρνει αυτό το άρωμα του λεμονιού το τέλειο. Έχω και μια σκελίδα σκόρδο. Μην διστάσετε να τη βάλετε μέσα. Κοιτάξτε τι κάνω. Του κόβω μια φέτα, ναι, αγάπη. Του κόβω μια φέτα και όπως είναι, Θεή μου, το αφήνω εδώ μέσα. Ολόκληρο. Έλα να δεις. Να το. Το βλέπεις εδώ. Και έφεγες από εκείνο το κομμάτι που ήταν δείτε το σκόρδο. Λίγο, το. Και δεν σου μυρίζει καθόλου σκορδίλα. Αυτό εδώ είναι σκόρδο. Θα το βγάλουμε μετά αυτό. Αυτό, Θεή μου, μπορώ να το βγάλω μετά, να ζουλήξω εδώ αυτά τα ωραία, τα υπέροχα. Μόλις το πατήσω τώρα εδώ, αυτό θα βγει σαν κρεμούλα. Έτσι, γιατί καίγομαι κιόλας λίγο. Μόλις το ζουλάω εδώ. Αου, καίγομαι. Ας το λίγο να κρυώσει, ναι. Το πατάς πάνω και βγάζει κρέμα και μπορείς να το ανακατέψεις με λίγο λάδι σε ένα βαζάκι και να έχεις να βάζεις τα φαγητά σου. Γιατί δεν μυρίζει πλέον σκορδίλα, είναι γλύκισμα.
Είναι πλέον, είναι σαν μια κρέμα σκόρδου. Μπράβο, όπως το κρεμμύδι που ξύνεται. Αφού το γεμίσω λοιπόν εδώ, θα το ξανακλείσω πάλι, τάκ. Θα το βοηθήσω με αυτό εδώ, με την πετσούλα του δηλαδή. Από έτσι, το κλείνω και είναι έτοιμο το κοτοπουλάκι μου για να μπει στο ταψί μου. Είναι έτοιμο τώρα, εντάξει. Δεν χρειάζεται, γιατί είναι λαδωμένο το κοτόπουλο μου γύρω-γύρω. Ωραία. Αυτά δεν θα τα πετάξω. Το ό,τι έμεινε στο λαδάκι μου εδώ, το βλέπετε. Αυτό που έμεινε δεν το πετάω. Θα το χρησιμοποιήσω λίγο, και πάλι. Λίγο λάδι βάλαμε. Το υπόλοιπο λεμόνι μου. Πώς? Λίγο. Ναι, λίγο λάδι. Βάζω και το υπόλοιπο λεμόνι εδώ να μην πάει χαμένο. Και πάμε τώρα. Θέλω δύο κουταλίτσες λιωμένο υπηρώτικο βουτυράκι. Μία και μία-δύο. Είναι ελάχιστο για αυτό το φαγητό. Όταν σας είπα πατάτες νέας εσοδείας, ήθελα να σας πω μερικά πραγματάκια για τις πατάτες. Πατάτες φρέσκες έχουμε τρεις φορές το χρόνο. Έχουμε το Σεπτέμβριο, έχουμε τον Μάρτιο και έχουμε και τώρα, το Μάιο. Βέβαια, η φρέσκια πατάτα του Μαΐου δεν κρατάει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο, εγώ αν βρω πολύ καλή πατάτα, δεν με πειράζει από ποιο μέρος της Ελλάδας και να είναι. Σε όλη την Ελλάδα βγάζουμε υπέροχες πατάτες. Αν είναι καλή η πατάτα του Σεπτέμβρη, θα πάρω πολύ και την κρατάω πάρα πολλούς μήνες. Αν είναι καλή η πατάτα του Μάρτη, αγάπη, αν είναι καλή, έχεις το κρύωμά σου. Αν είναι καλή η πατάτα του Μάρτη, επίσης θα πάρω αρκετή και την κρατάω πολύ καιρό. Η πατάτα του Μαΐου πρέπει να τρώγεται όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή είναι φρέσκια και δεν κρατάει πολύ. Επειδή έρχεται το καλοκαίρι και η ζέστη τη χαλάει. Αυτό που θέλω λοιπόν από τη φρέσκια μου την πατάτα. Αυτό εννοείς τη σοδειά. Ναι, είναι μία από τις τρεις φορές το χρόνο που βγάζουμε φρέσκια πατάτα στη χώρα μας είναι τώρα. Είναι ο Μάιος. Και όταν θα πάτε να αγοράσετε πατατούλες για να καταλάβετε πώς είναι η φρέσκια πατάτα. Δεν έχω και νύχια εγώ. Θα πατήσετε εδώ, βλέπετε. Πατάω εδώ με τον νύχι μου. Και πιάνω. Παιδιά, είναι τόσο τρυφερή. Τρυφερή και βγάζει υγρασία. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αν μπορείτε να το δείτε. Δεν έχω και νύχι. Κοίτα, το πάτησα και πετάχτηκε. Πετάει ζουμάκι. Βλέπετε, εδώ. Δεν έχω νύχι να το πατήσω πιο πολύ. Το πατάω και βγαίνει ζουμί. Είναι τόσο φρέσκια η πατάτα. Και αυτή η πατάτα είναι τέλεια. Δεν πάνε να είναι από την Άξο, να είναι από, από το Άργος, να είναι δεν ξέρω από πού. Από όπου και να είναι. Και να ξέρετε ότι η πατάτα η φρέσκια ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή πρώτα βγαίνει η πατάτα της Κρήτης που είναι πιο ζεστά. Μετά βγαίνει η πατάτα της Πελοποννήσου και της Νάξου που είναι λίγο πιο πάνω. Και όσο προχωράμε προς τα πάνω βγαίνει η πατάτα στη Βόρεια Ελλάδα. Μαγικές όλες οι πατάτες γιατί τα ελληνικά προϊόντα δεν παίζονται απλά. Τι θα κάνω τώρα. Παίρνω μια πατατούλα και την κόβω περίπου μισό εκατοστό. Όλες τις πατάτες έτσι θα τις κάνουμε. Μισό εκατοστό. Δεν την κόβω μέχρι κάτω. Από κάτω η πατάτα μου είναι ολόκληρη. Από πάνω μόνο την κόβω, βλέπετε. Έλα εδώ που είναι μαύρο να φαίνεται, αγαπή. Εδώ, φαίνεται. Έτσι. Από κάτω είναι ενωμένη και από πάνω κομμένη. Όλες. Αφού πρώτα βέβαια, παιδιά, τις έχω πλύνει πολύ καλά. Αχ, δύστυχή μου. Πνίγεται το παιδί. Λοιπόν, αυτές τις πατάτες τις βάζω μέσα σε ένα μπολ με πολύ νερό και τις αφήνω κανένα δεκάλεπτο για να φύγει το πολύ χώμα που έχουν απ' έξω. Είναι μετά τις τρίβω. Έχω ένα μπουρτσάκι εγώ και για τις πατάτες και για τα μανιτάρια. Τις τρίβω. Με το σκληρό σφουγγάρι. Και με το σκληρό του σφουγγαριού τις τρίβω καλά γιατί θα φάμε και τη φλούδα τους και είναι τέλειες. Δεν παίζονται. Οπ. Να είδατε, μου ξέφυγε τώρα με αυτό το μαχαίρι και την έκοψα μέχρι κάτω. Δεν θέλει. Και ένα κόλπο για να τις κόβετε εύκολα. Πάρτε ένα κουτάλι. Παίρνω ένα κουτάλι, ένα ακόμα πιο. Γιατί με το κουτάλι δεν πρόκειται να κοπεί μέχρι κάτω, σας κρατάει το κουτάλι, εντάξει. Παίρνω ένα κουτάλι και κόβω. Βάζω το κουτάλι, βάζω το κουτάλι και μου κρατάει, ναι. Μπράβο. Και μου κρατάει εκεί που πιάνει το μαχαίρι. Τώρα είναι και, δεν είναι και καλό το μαχαίρι που έχουμε πιάσει, δεν κόβει αυτό τίποτα. Λοιπόν, και κόβω έτσι. Όχι μέχρι κάτω, είπαμε, να μείνει λίγο. Να γίνει σαν κρεπατή. Μπράβο. Και αφού τις κάνω όλες και κάνουν όλες γραμμές μέχρι κάτω, ας το δείχνουμε να το καταλαβαίνουν τα κορίτσια μου τι κάνω μέχρι κάτω. Τότε τις βάζω στο. Ψήνω το κοτόπουλό μου για 30 λεπτά. Αυτός ο τρόπος είναι πιο καλός από το να κόψουμε τις πατατούλες που τις κόβουμε. Κλασικά. Είναι πιο εντυπωσιακό τώρα. Πιο εντυπωσιακό. Άμα το βγάλεις αυτό στο τραπέζι, δεν είναι πιο και εντυπωσιακό. Εδώ μέσα θα βάλεις ζουμάκι. Λοιπόν, εδώ μέσα τώρα, αφού ψήσω το κοτόπουλό μου για 30 λεπτά. Πρώτα βάζεις το κοτόπουλο. Ναι, 30 λεπτά το κοτόπουλο στους 180 με 200 βαθμούς. 180 αν είναι αέρας, 200 αν είναι αντιστάσεις. Μισή ώρα το κοτόπουλο. Και μετά που θα έχει κατεβάσει τα ζουμάκια του και μετά γύρω-γύρω θα ρίξω. Σκεπασμένο. Πώς? Σκεπασμένο. Όχι, όχι, το κοτόπουλο. Όχι, όχι. Δεν σκέπασα τίποτα. Ωραία. Μισή ώρα το κοτόπουλό μου και μετά ρίχνω μέσα τις πατάτες που τις έχω έτσι κόψει και ρίχνω μέσα τα υπόλοιπα αλατάκι, μπόλικο αλατάκι στην πατάτα. Αυτό και που έλειψε μία-μία πατάτα την περνάω με λίγο λαδάκι, με λίγο μυρωδικό και λίγο αλάτι. Και τέλος. Μπαίνει μέσα και γίνεται τέλειο. Έτσι, μπράβο. Και άμα θέλει να βάλω ακόμα οι πατάτες. Οι πατάτες ακόμα μία ώρα σίγουρα θέλουν. Άρα μισή ώρα μόνο το κοτόπουλο. Μπράβο, με 200, ναι, μπράβο. Αέρα. Και μετά.
Αν είναι αέρα είναι 180, αν είναι αντιστάσει θα είναι 200. Εσύ τι προτιμάς? Εγώ αυτό το έψα στην αντίσταση. Αντίσταση 200. Και μου το έκανε τέλειο. Ωραία. Αντίσταση 200, μισή ώρα πρώτο το κοτόπουλο και ακόμα μια μισή αφού μπουν και οι πατάτες όλα ακόμα μαζί. Μία. Ακόμα μισή μία. Ώρα μόνο του και μία ώρα εντάξει. Μαζί με τις πατάτες, εντάξει. Λοιπόν, και βέβαια τσιμπάμπ. Και κάθε 15 λεπτάκια αλήφω. Και λίγα μυρωδικά μέσα. Είναι αυτό που βάζει όλο στην αρχή. Το σκόρδο, οι πατάτες πώς τις σκόρδεις. Και ό,τι μυρωδικό θέλετε μπορείτε να του βάλετε μέσα, εντάξει. Ό,τι μυρωδικό σας αρέσει, αυτό. Τέλειο φαγάκι, υπέροχο, καλό Σαββατοκύριακο. Αν θέλουμε να βάλουμε μουστάρδα, στο τέλος, προς το τέλος του ψησίματος, στίβω ένα λεμόνι με λίγη μουστάρδα και λίγο νεράκι και απλά το περιχύνω. Το προς τελευταίο το τέλος. Τέταρτο. Ναι. Γιατί διαφορετικά για... αλλάζει το χρώμα. Επειδή θα μείνει αρκετή ώρα μέσα και η πατάτα μου είναι ανοιχτή, δεν θέλω να μου χαλάσει το χρώμα της πατάτας. Στο τέλος. Για να μην προλάβει να ξεράσει. Μπράβο. Και να γίνει πιο έντονη γεύση. Σ' αγαπώ. Φιλάκια, καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε όλοι τέλεια. Να είσαι καλά, Αργύρια μου. Εμείς δουλεύουμε τη Δευτέρα. Βεβαίως, εδώ θα είμαστε ζωντανή, ζωντανά μαζί σε...